Παράταση των περιορισμών για τους ανεμβολίαστους ετοιμάζουν κυβέρνηση και ειδικοί, καθώς η μετάλλαξη Δέλτα καλπάζει και ο εμβολιαστικός ρυθμός έχει πέσει λόγω καλοκαιριού. Την ίδια ώρα, η κλεψίθρα έχει ήδη γυρίσει για τους υγειονομικούς στα δημόσια νοσοκομεία και τις κλινικές, καθώς από την 1η Σεπτεμβρίου οι ανεμβολίαστοι θα μπαίνουν σε αναστολή άνευ αποδοχών. Τα στοιχεία πάντως από τις έρευνες των ειδικών δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό όσων νοσήσουν από κορονοϊό μπορεί να έχει μακροχρόνιες συνέπειες στην υγεία του. Περίπου έως και 3 στους 10 που νοσούν μπορεί να εμφανίσουν μακροχρόνια προβλήματα, όπως μπορεί να είναι η διαταραχή προσοχής, αυτό που λέμε το φαινόμενο του νέφους του εγκεφάλου που δεν μπορεί κανείς να προσηλωθεί, την εύκολη κόπωση όπου κανείς έχει μια ανέτεια κόπωση που δεν μπορεί να εξηγήσει καθόλου. Πληροφορίες από τον Αμερικανικό τύπο αναφέρουν ότι είναι πολύ πιθανό την ερχόμενη εβδομάδα ο FDA να δώσει τακτική έγκριση για το εμβόλιο της Pfizer, γεγονός που μπορεί να οθήσει τις κυβερνήσεις σε αύξηση της γκάμας των πολιτών που πρέπει να εμβολιαστούν. Εφόσον και είναι αυτό, ήδη λέγεται οι Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν αρκετές αντιρρήσεις, όπως και στην Ελλάδα, να κάνουν το εμβόλιο, δηλώνουν ότι θα κάνουν το εμβόλιο εφόσον γίνει αυτό το πράγμα, και επιπλέον πολλά σχολεία και πανεπιστήμια, όπως αυτά της Νέας Υόρκης, θα δηλώσουν πλέον υποχρεωτικό τον εμβολιασμό για όλα τα μέλη τους. Ο κλειός πάντως φύγει για τους ανεμβολίαστους σε χώρους εκπαίδευσης, εργασίας αλλά και διασκέδασης. Την ίδια ώρα η μάσκα φαίνεται ότι θα επανέλθει και στους εξωτερικούς χώρους για όλους. Θα δίδεται η δυνατότητα σε όσους είναι εμβολιασμένοι να μπορούν να έχουν μεγαλύτερη άνεση στις κινήσεις και μεγαλύτερες δυνατότητες και επιλογές, κυρίως αυτό που συνιστά, ας πούμε, αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου, και στους υπόλοιπους με τεστ. Με δικού τους, σε ορισμένους χώρους, με δικά τους έξοδα, όπως για παράδειγμα στους εργαζόμενους και στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δάσκαλοι και καθηγητές σε σχολεία και πανεπιστήμια που δεν έχουν εμβολιαστεί θα υποβάλλονται σε διπλό εργαστηριακό έλεγχο την εβδομάδα, με τα έξοδα να βαρύνουν οικονομικά τους ίδιους. Με τεστ θα προσέρχονται στις αίθουσες οι ανεμβολίαστοι μαθητές άνω των 12 ετών και οι φοιτητές στα αμφιθέατρα. Στην ίδια διαδικασία και μάλιστα εις διπλούν κάθε εβδομάδα θα μπαίνουν και οι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενώ στους κλειστούς χώρους εστίασης, διασκέδασης και ψυχαγωγίας θα συνεχίσουν και από τα Σεπτέμβρη να μπαίνουν μόνο εμβολιασμένοι. Δικαστήριο στο Κιλκίς έκρινε συνταγματικό τον νόμο για την υποχρεωτικότητα των εμβολίων, απορρίπτοντας αίτηση ασφαλιστικών μέτρων εργαζομένης σε πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων, η προσφυγή της εργαζόμενης απορρίφθηκε με το σκεπτικό της προστασίας του ένωμου αγαθού, της υγείας αλλά και της ζωής του συνόλου των πολιτών.